λοιπόν, απευθυνόμενο στα παιδιά. Και εσείς οι μεγάλοι μπορείτε να τα πάρετε για τον εαυτό σας όσοι θέλετε. Μιλήσατε για τους φιλέλληνες. Ωραίο ήταν το σκέτς, πολύ συγκινητικό και πραγματικά μας γέμισε ευγνωμοσύνη για εκείνους που άφησαν την πατρίδα τους και κάποιοι εξ αυτών πέθαναν εδώ στην Ελλάδα όπως ο Λόρδος Μπάιρον. Όμως θα σας πω παιδιά τώρα ένα λόγο. Μην τον θεωρήσετε παράξενο. Καλά οι φιλέλληνες. Εμείς όμως, εσείς, εγώ, όλοι μας, είμαστε φιλέλληνες. Τι θέλω να πω με αυτό. Αγαπάμε την Ελλάδα. Και το λέω αυτό διότι έχουμε κάποια δείγματα από παλιότερες εποχές και από τη σύγχρονη εποχή Ελλήνων οι οποίοι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να καταστρέψουν την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ένα παράδειγμα από την Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ είχε ήδη αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο και δεν άφηνε πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όμως ο Κολοκοτρώνης ήταν φυλακισμένος. Από ποιους? Από τους Έλληνες. Και έπρεπε να φτάσει πλέον ο κόπος στο χτένι για να τον βγάλουν από τη φυλακή και να πει εκείνον τον περίφημο λόγο «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Αυτό ένα παράδειγμα από εκείνα τα χρόνια. Και ένα σύγχρονο. Είδαμε στα βίντεο, δεν θυμάμαι, στην πρώτη, στη δεύτερη σειρά, τον φιλέλληνα ζωγράφο Ντελακρουά, τον Γάλλο, ο οποίος έφτιαξε ένα μεταξύ των άλλων, ένα περίφημο πίνακα που τον είδαμε στο βίντεο, με θέμα την σφαγή της Κύρου. Αυτός ο πίνακας ήταν αγερτημένος στοιχείο στο εκεί μουσείο. Όμως εδώ και 2-3 χρόνια, 4 δεν θυμούμαι καλώς, αυτός ο πίνακας αφαιρέθηκε από εκεί. Ξέρετε γιατί? Για να μην ταράζονται τα νεύρα των Τούρκων. Οι Τούρκοι έσφαξαν, έθισαν και απόλεσαν και εμείς να μην ταράξουμε τα νεύρα των Τούρκων. Μα δεν είναι προδοσία αυτό? Δεν είναι έσχος για την Ελλάδα να έχει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι θα αγκαλιάζουν τους Τούρκους και θα πολεμάνε τους Έλληνες? Δύο λοιπόν παραδείγματα από την παλιότερη και από τη σύγχρονη ζωή. Και επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος πρωτύτερα ότι με λόγω των δυσμενών γενικών εξελίξεων θα πρέπει να πολεμήσουμε με τις μητές μας δυνάμεις, εγώ θα πρόσθετα και κάτι ακόμη που μας έρχεται από την Κύπρο. Πρέπει να σας πω ότι την Κύπρο την έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όταν ήμουν στην 7η γυμνασίου, δηλαδή στη σημερινή Δευτέρα Λυκείου, εδώ και 60 χρόνια, τότε άρχιζε ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Και τον επόμενο χρόνο, το 56, έγιναν οι απαγχωνήσεις των παλικαριών της ΕΟΚΑ. Αυτά τα παλικάρια είχαν βέβαια ηρωισμό, είχαν γενναιότητα, αλλά πάνω απ' όλα όμως είχαν πίστη.
πίστη στον Θεό και αγάπη στην Εκκλησία. Όταν έγινε η απελευθέρωση της Κύπρου και εκαθιδρύθηκε η λεγόμενη Δημοκρατία της Κύπρου, άρχισε αυτό το αίσθημα της πίστεως στον Θεό να λιγοστεύει, παιδιά. Κάποιοι που είχαν τους δικούς τους λόγους έριξαν αυθονή αλληρών στην Κύπρο και εξαγόρασαν συνειδήσεις. Και η Κύπρος που στηριζόταν πρώτα εις τον Θεό και έλεγε το νησί των Αγίων, έφτασε να θεοποιήσει την Ευρώπη και η Ευρώπη να πως την πλήρωσε. Την πλήρωσε με το να της ζητάει το αίμα της. Αυτή είναι η πλήρωση της Ευρώπης. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τι θα είναι η επιτυχία σας και πού θα στηριχθεί. Το καταλάβατε. Θα σας το πω και τελειώνω. Η επιτυχία σας και η επιτυχία όλων μας θα είναι, αγαπητά παιδιά και αγαπητοί αδερφοί, να στηριχθούμε εις τον Θεό. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Θα παλεύουμε, θα αγωνιζόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα όμως θα βάζουμε το θέλημα του Θεού. Εγώ δεν έχω τίποτε άλλο να πω παρά να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά για την παρδεξία την οποία μας προσφέρατε και εύχομαι εις τους γονείς σας να σας χαίρονται πάντοτε και σε εσάς καλές επιτυχίες και καλή λεπόδοση των προσπαθειών σας, αλλά όλα όμως για το καλό της ελληνικής μας πατρίδος. Να μεγαλύνεται η Ελλάδα, να δοξάζεται η Ελλάδα και μαζί της να ζούμε και να μεγαλυνόμαστε κι εμείς. Χρόνια πολλά, ο Θεός μαζί σας να είναι.